Σήμερα λοιπόν έχω μία εκλεκτή καλεσμένη. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε το βίντεο για τη φωτεινή δροσιά. Η φωτεινή δροσιά λοιπόν μας δείχνει το πώς έκανε σε DIY τα μαλλιά της ροζ στο σπίτι. Μαζί λοιπόν θα αξιολογήσουμε αν η προσπάθειά της ήταν επιτυχημένη ή όχι. Στην αρχή η φωτεινή φοβόταν να μου στείλει μήνυμα, γιατί λέει έχω ένα μικρό κανάλι, δεν ξέρω αν θα ενοχλήσω και οτιδήποτε. Πάνε λοιπόν οι συνδρομήτριες, τις subscribers της από κάτω και της λένε πρέπει να σου κάνει reaction ο Οικονομάκης. Έρχεται λοιπόν σε επικοινωνία μαζί μου και μου λέει ok, μ' αρέσει αυτό το οποίο βλέπω, θέλω να ακούσω τη γνώμη του ειδικού πάνω στο βίντεο το οποίο έχω δημιουργήσει, οπότε feel free και κάνε μου το reaction. Και κάπως έτσι λοιπόν μίλησα σήμερα με τη Φωτεινή, μου έδωσε την άδεια να κάνω αυτό το reaction βίντεο. Μου είπε λοιπόν ότι μένει στη Θεσσαλονίκη, είναι 35 χρονών, είναι κούκλα, είναι γλυκίτατη, θα τη δείτε κι εσείς σε λίγο. Κάτω στο κουτί περιγραφής θα σας έχω και το κανάλι της στο YouTube για να την ακολουθήσετε, να κάνετε subscribe στο κανάλι της, αλλά και το Instagram της, okay. Έχει δύο σκυλάκια, τη Φιώνα και το Φιόγκο, αν τα λέω σωστά. Και πάμε να δούμε λοιπόν πώς κατάφερε ή όχι η Φωτεινή να κάνει τα μαλλιά της ροζ. Πάμε. Είναι κούκλα, έτσι, τη βλέπετε, είναι πολύ ωραία κορίτσι. Γεια σας κορίτσια μου, γλυκάκι τριαντοφυλλένια. Τι κάνετε? Εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες πάρα πολύ καλά. Όπως τα είδατε και στον τίτλο, σήμερα από ξανθιά θα γίνω ροζ. Έχω πάρα πολύ μεγάλη αγωνία, ακόμη δεν έχω κάνει τίποτα, θα τα κάνουμε όλα εδώ μαζί. Εν τω μεταξύ έχει και απίστευτο μπάνιο, έτσι. Άμα δείτε πλακάκι, θα πάθετε τύφο. Έχω πάθει πλάκα, έτσι. Είναι απίστευτο το μπάνιο της. Άσχετο. Πήρα από την εδωγραφή Direction την απόχρωση Pastel Pink. Είναι αυτή εδώ η βαφούλα. Θα σας την δείξω και μόνη της σε πλάνο. Δεν είναι βαφή, είναι κάτι σαν χρωμάσκα, να το πω. Συγγνώμη για τον αντίλαλο, αλλά ξέρετε, είμαι στο μπάνιο και είναι αδύνατο να μην έχει. Με τα ωραία πλακάκια. Λοιπόν, είναι χρωμομάσκα, η οποία φεύγει με τα λουσίματα, οπότε αν κάνω κάτι που δεν θα μου αρέσει, θα λουστώ 2-3 φορές και θα φύγει. Για να κάνετε αυτή τη βαφή πρέπει να είστε ξανθές ή ανοιχτόχρωμες, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει σωστά το αποτέλεσμα. Εδώ έχει απόλυτο δίκιο η Φωτεινή και έχει απολύτω δίκιο γιατί. Γιατί αν τα μαλλιά σας είναι πιο σκούρα και θέλετε να πάτε να βάλετε μια χρωμομάσκα ή ένα ρεφλέ το οποίο να είναι πιο φωτεινό, σίγουρα δεν πρόκειται να βγει και δεν πρόκειται να σας βοηθήσει. Είναι μια απορία την οποία λαμβάνω συνέχεια από κοπέλες όπου τους αρέσουν τα πολύχρωμα μαλλιά, ωραία, τα έντονα λαχανή, τα έντονα ροζ, τα έντονα γαλάζια, τα έντονα πράσινα. Αν λοιπόν δεν είναι ξανιγμένα σε ύψος τόνου 9-10, δεν πρόκειται να αποδώσει φωτεινότητα ένα έντονο ουσιαστικά χρωστικό. Πάμε. Βήμα νούμερο 1. Λούζεστε. Λούζετε το κεφάλι σας μόνο με σαμπουάρ. Δεν βάζετε ούτε μάσκα ούτε κονδύσιονερ. Και αφήνετε τα μαλάκια σας να στεγνώσουν καλά. Κάπου εδώ πρέπει να... Άρα να είναι νοπά, να υποθέσω, να μην είναι τελείως στεγνά, να μην είναι ξηρά δηλαδή τα μαλλιά. Ότι εγώ δεν είχα ιδέα για όλα αυτά, με βοήθησε πάρα πολύ η φίλη μου η Γιάννα, η Τζένισορ, της καρδιάς. Η Τζένι της καρδιάς μας, έτσι. Πάμε. Καρδιάς μας, τη ξέρετε. Τη στέλνω πάρα πολλά φιλιά. Κι εγώ. Κι εγώ. Και πάμε να σας δείξω τι άλλο. Την κάναμε χτες reaction. Έχω όλα εδώ πέρα τα πράγματα που θα χρειαστώ. Αρχικά, τη χρωμομάσκα από την εταιρεία Directions. Την έχω αγοράσει από το Makeup Junkie. Το Makeup Junkie είναι ένα φυσικό κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, αλλά έχει και online κατάστημα. Κοστίζουν μόνο 5,90, να ξέρετε. Έχω ένα κουταλάκι, ένα πλαστικό δοχείο που πρέπει να είναι διάφανο, θα καταλάβετε μετά το λόγο. Μια χτενούλα που βάφουμε τα μαλλιά μας, έτσι δεν λέγεται. Και ένα conditioner που δεν ξέρω τι είναι, το βρήκα στον κλάδι μου, δεν χρησιμοποιώ εγώ conditioner. Πριν προχωρήσω παρακάτω και συγγνώμη που διακόπτω, λοιπόν Φωτεινή μου, να πω λοιπόν ότι βλέπω δύο λάθη εδώ. Θα σας πω ποια είναι τα δύο λάθη. Ένα, ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ, οποιοδήποτε προϊόν περιέχει χρωστικό, δεν το φέρνουμε ποτέ σε επαφή με μεταλλικά στοιχεία, οπότε το κουταλάκι είναι λάθος. Έχετε δει ποτέ μεταλλικό κουταλάκι σε κομμωτήριο? Ποτέ. Οτιδήποτε λοιπόν έρχεται σε επαφή με χρωστικό, επειδή μιλάμε για χημικά, δεν το φέρνουμε σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα. Που σημαίνει ότι αν θέλετε να κάνετε τη συγκεκριμένη χρωμομάσκα που δείχνει
η Φωτεινή, αυτό το οποίο πρέπει να κάνετε είναι οπωσδήποτε το κουταλάκι το οποίο θα μεταφέρετε ή θα αναδεύσετε το σκεύασμα το οποίο θα φτιάξετε, θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε πλαστικό. Ένα πλαστικό κουταλάκι. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερο λοιπόν. Η Φωτεινή μας λέει ότι βρήκε ένα τυχαίο conditioner για βαμμένα μαλλιά. Σας έχω πει λοιπόν ότι το conditioner έχει την ιδιαιτερότητα να σφραγίζει τα λέπια της τρίχας και να κάνει ένα πολύ καλό sealing. Να σφραγίζει λοιπόν το αποτέλεσμα που θα μας δώσει η μάσκα. Που σημαίνει ότι συμφωνώ στο conditioner, συμφωνώ στο ότι να είναι για βαμμένα μαλλιά για να μπορέσει να κάνει ένα καλύτερο sealing, αλλά δεν συμφωνώ στο ότι αυτό είναι ένα προϊόν μη κομμωτηριακό. Και θα σας πω γιατί. Τα μη κομμωτηριακά προϊόντα έχουν πολλαπλάσια λιγότερες δραστικές ουσίες, οπότε αν θέλεις να αυξήσεις τη διάρκεια σε αυτό, θα μπορούσες π.χ. να πας σε ένα Keep Me Vivid της Matrix, το οποίο είναι conditioner, το οποίο είναι πολύ πιο οικονομικό σε σχέση με ένα μέσο κομμωτηριακό, αλλά έχει εξαιρετική ποιότητα για να σφραγίζει τα χρωστικά τα οποία θέλεις να διατηρήσεις τα μαλλιά σου. Πάμε παρακάτω. Είχα πάρει το τσέι. Λοιπόν, παίρνω το δοχείο και βάζω μέσα μία ποσότητα αρκετά μεγάλη conditioner. Όχι ρε εσύ, είναι πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Φωτεινή, σκέψω ότι η χρωμομάσκα, και γι' αυτό λέγεται χρώμο μάσκα, εγώ δεν θα βάζα καθόλου. Αν θέλεις να βοηθήσεις τη ρευστότητα, το καταλαβαίνω. Ωραία, αλλά βάλε ελάχιστη ποσότητα. Να το κάνεις λίγο πιο λεπτό ρευστό. Αυτή τη στιγμή το conditioner που έβαλες θα διαιρέσει τα χρωστικά, γιατί η μάσκα ήδη το κάνει. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να μπει η μάσκα απευθείας πάνω στα μαλλιά σου, ή αν το θέλεις πιο λεπτό ρευστό, ιδανικά βάλε πολύ λίγη ποσότητα conditioner. Είναι πάρα πολύ αυτό. Και συγγνώμη που διακόπτω. Την χρωμογραφή, ο λόγος που πρέπει να είναι διάφανο το δοχείο είναι για να δούμε ακριβώς το χρώμα που θα βγει. Πάει το κουταλάκι τώρα, έτσι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, θα κάνω την ανάμιξη. Στην ουσία, επειδή δεν είναι επαφή, δεν χρειάζεται αμμονία κτλ. Ναι, αλλά έχει ενισχυμένα χρωστικά, έχει ενισχυμένα pigments μέσα για να μπορέσει να χρωματίσει ουσιαστικά τα μαλλιά. Και γι' αυτό σου είπα ότι απαγορεύεται το μεταλλικό κουταλάκι. Δεν μη ρισκάρεις με τέτοια. Τι να πω. Ένα σκεύασμα να το βάλεις στα μαλλιά σου μετά από. Μπορεί να κάνει μια χημική αντίδραση. Πρόσθεσε λίγο ακόμη. Για να γίνει πολύ. Τα μαλλιά μου είναι αρκετά και φοβάμαι πως δεν θα φτάσει. Κάνω τη μίξη εδώ. Να ανακατευτεί καλά. Θα βάλω ένα ζευγάρι κράτια. Θα δω αν έχουν γίνει τα μαλλιά που νοπά, γιατί δεν τα θέλω να τρέχουν τα νερά. Είναι αυτό που είπα πριν. Να είναι νοπά, όχι στεγνά. Ίσως μπερδεύτηκε. Έχω φέρει τον καθρέφτη μου. Τι παρατηρούμε εδώ. Και σταματάω, κάνω pause το βίντεο. Συγγνώμη που Φωτεινή, επειδή διακόπτω. Θέλω να παρατηρήσετε ότι οι ρίζες της Φωτεινής είναι ένα πιο έντονο πορτοκαλί σε σχέση με τα έξω τα οποία έχουν την τάση να είναι πολύ πιο ξανιγμένα. Βέβαια, αυτό θεωρώ ότι είναι φυσιολογικό, γιατί τα έξω προφανώς είναι δεκαπαρισμένα, τα εσωτερικά είναι βαμμένα με βαφή, που σημαίνει ότι όπως θα πάει να τοποθετηθεί το χρώμα πάνω στα μαλλιά, αυτή η χρωμομάσκα θα μας δώσει πιο σκούρα ρίζα, πιο φωτεινά έξω σημεία. Okay. Το οποίο δεν είναι απαραίτητα κακό, απλά το λέω σχετικά με τον τρόπο τον οποίο θα δούμε το αποτέλεσμα. Στο 100% αν είχε ομοιομορφία ρίζα άκρη θα μας έβγαζε και ένα απόλυτα καθαρό αποτέλεσμα. Αυτό το ψεύτικο, το ροζουλί, το της κούκλας που λέμε. Πάμε. Καλά κούκλα είναι κι αυτή. Πάμε. Γιατί τώρα βρήκα έναν τρόπο εδώ για να βλέπετε κι εσείς καλά και ξεκινάω. Αυτό ρε παιδιά που μου τραβάτε τα μαλλιά και μου τα σκίζετε, δηλαδή πονάει η καρδούλα μου. Σε αυτή τη πλευρά να προσέχετε να πάει παντού μέχρι κάτω, να τα αισθάνεστε τα μαλλιά σας, δηλαδή ότι έχει περαστεί τη χρωμογραφία. Πολύ σωστό, πολύ σωστό Φωτεινή.
Γιατί πολλές γυναίκες κάνουν το λάθος και δεν τα περνάνε ενδιάμεσα και αφήνουν άβαφα σημεία. Και μετά, όπως νομίζω το είχαμε δει και στην Κατερίνα τη Βλάχο αυτό, και σε κάποια σημεία δεν είχε περαστεί σωστά, γιατί απλά δεν είχαν κάνει ένα πολύ καλό πέρασμα και στα εσωτερικά μαλλιά. Πολλές γυναίκες παίρνουν από πάνω, ρίχνουν από πάνω και δεν τα τρίβουν καλά. Θέλει πάρα πολύ καλό πέρασμα και για μένα ιδανικά πάρτε μια χτένα με αραιά δόντια και περάστε τη ενδιάμεσα να είστε σίγουροι ότι θα πάει παντού. Θα νομίζω ότι τελειώνω, όμως δεν βλέπω να παίρνουν όλα χρώμα. Τώρα θα κάνω ένα μασάζ να πάει παντού. Έβαλα μια σακούλα στο κεφάλι μου γιατί σου πάει. Αυτό ρε παιδιά με το προφυλακτικό στο κεφάλι, δηλαδή δεν το μπορώ, συγγνώμη. Αν και είμαι κατά 99% σίγουρη ότι έχω κάνει λάθος, έβαλα πάρα πολύ κοντισιόνερ. Ήθελα λιγότερο αυτά που λέγαμε. Να αγοράσω δύο μάσκες και όχι μία. Γιατί τα μαλλιά μου είναι πάρα πολλά. Και, να μην, και καθόλου να μην έβαζες κοντισιόνερ, πάλι καλό θα ήταν. Με δύο μάσκες, όπως λες. Ναι, βέβαια και λίγη θερμότητα μάσκε είναι κάτι καλύτερο. Ασυναρτησίες λέω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Και θα περιμένουμε μία ώρα. Αν θέλεις να ενισχύσεις τη θερμότητα έτσι όπως είσαι, μπορείς να πάρεις κάλλιστα το πιστολάκι σου, να βάλεις τη φυσούνα, τη φυσούνα που έχεις για τα σγουρά σου και έτσι όπως είναι με την πετσέτα να αρχίζεις να το θερμαίνεις από πάνω. Η θερμότητα πιθανό να βοηθήσει να ανοίξει τα λεπτά της τρίχας περισσότερο και να βοηθήσει τη διεισδυτικότητα της μάσκας. Και θα επανέλθω. Όσο περιμένω τώρα να περάσει η ώρα με μεγάλη αγωνία, πολύ φοβάμαι. Να σας πω ότι είχε πάρα πολλές αποχρώσεις. Είχε μπλε, βεραμάν, πράσινο, κίτρινο, φούξ, ό,τι χρώμα θέλετε. Εγώ φυσικά πήρα τρεις. Μία παστέλ ροζ, μία σίλβερ ασημή, έτσι κάπως, και μία άσπρη. Τώρα βέβαια ξέρω ότι δεν θα ξαναβάλω τόσο πολύ conditioner. Δεν έπρεπε να βάλω, είμαι σχεδόν σίγουρη. Του καταλάβαινα ότι δεν έπιανε, λόγω του ότι είχε πάρα πολύ ποσότητα conditioner και δεν άφηνε αυτά. Συμφωνώ. Να μπει στην τρίχα, κάπως έτσι. Μεταξύ το πήγε 2 ώρες, έτσι το βλέπετε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι χρώμα θέλετε σε εσάς. Έχει φτιαχτεί όλη μου η διάθεση. Έχω και εκεί κατέβει τώρα και κοιτάζομαι. Βλέπετε αυτό που σας έλεγα στη ρίζα. Ότι έχει βγει πολύ πιο rose gold, λίγο πορτοκαλί η ρίζα και τα έξω είναι ξυπλημένα, είναι πολύ rose. Εμένα θα μου άρεσε ή η ρίζα να είναι παντού, δηλαδή να είναι πιο ομοιόμορφο ή τα έξω ή να είναι τόσο φωτεινά όσο τα έξω. Αυτό θα μου έδινε πολύ πιο ωραίο πάνω της. Βέβαια δεν είναι ότι δεν της ταιριάζει, ούτε ότι της το καταλογίζω εγώ σαν λάθος, γιατί εντάξει η κοπέλα δεν γνωρίζει, ωραία. Αλλά έχει καλή διάθεση και αφού θέλει να το κάνει σωστά, γι' αυτό στα λέω φωτεινή μου, κάνει το καλύτερα. Δηλαδή, 2 μάσκες, μην βάζεις conditioner, μην βάζεις μεταλλικό. Ωραία, βάλε λίγη θερμότητα έξτρα, δεν είναι κακό, γιατί δεν είναι χημικό ουσιαστικά αυτό, δεν είναι κάτι ακραίο, δεν είναι ένα ξάνιγμα το οποίο θα κάνεις μόνη σου, για να σε βοηθήσει τη διεισδυτικότητα. Ήταν ακριβώς όπως το είχα μιλήσει, όμως σίγουρα χρειαζόμουν άλλο ένα βαζάκι, για να μην σας πω και 2 βαζάκια. Mm-hmm. Δεν έχουν βαφτεί όλα τα μαλλιά, ήταν ειδικό. Αυτά εδώ πίσω δηλαδή προσπάθησα να μην τα βάψω όλα. Δεν θα μου έφτανε. Mm-hmm. Δυσκολεύτηκα αρκετά. Την επόμενη φορά ξέρω τι θα κάνω. Τώρα νομίζω μπορώ να κάνω όλα τα χρώματα γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που βλέπετε. Μακάρι να βλέπετε ακριβώς το χρώμα που είναι. Να σας πάω και λίγο στο φως. Ναι. Ήρθα στο φως να δείτε ακριβώς το χρώμα. Εντάξει, δεν έχει πιάσει το ίδιο σε όλα τα σημεία. Αλλά είναι τίμιο, εμένα δεν με χαλάει. Αυτό λοιπόν το κορίτσι μου το βιντεάκι, όσο που ξαφιά έγινε ροζ, τα προϊόντα και τα λοιπά θα τα δείτε όλα κάτω στο βιντεάκι. Ωραία, λοιπόν, φωτεινή. Μ' αρέσει. Θέλει να διορθώσει τεχνικές λεπτομέρειες, ακολούθησε αυτά τα οποία σου είπα και θεωρώ ότι θα σε βοηθήσει να το πετύχεις καλύτερα την επόμενη φορά. Θέλω αν μπορείς φωτεινή να μπεις κάτω στα σχόλια και να μας γράψεις στα σχόλια του βίντεο που κάνω εγώ και να μας γράψεις τι διάρκεια είχε αυτό, πότε άρχισε να φεύγει ουσιαστικά από τα μαλλιά σου. Μπες λοιπόν κάτω στα σχόλια και γράψε μου πόσο κράτησε ουσιαστικά αυτή η χρωμομάσκα την οποία έκανες. Και θέλουμε να μας κάνεις κάποια στιγμή για ένα βίντεο να δούμε με 2 μάσκες και ακολουθώντας τις συμβουλές που σου έδωσα, αν αυτό απέδωσε καλύτερα. Ωραία, θεωρώ ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον για όλες τις κοπέλες οι οποίες μας ακολουθούν εδώ στο κανάλι μου στο Οικονομάκης. Επίσης, όσοι θέλετε να κάνουμε reaction στα δικά σας βίντεο, μπορείτε κάλλιστα να μας στείλετε ένα Instagram
DM στο Instagram ή εδώ στο YouTube, ή αν θέλετε να κάνουμε στην αγαπημένη σας YouTuber, πείτε της τι κάνουμε, πείτε της τα reaction για να τη βοηθήσουμε να έχει και εκείνη ακόμα καλύτερα μαλλιά. Δεν μας ενδιαφέρει αν είναι μεγάλα κανάλια ή μικρά κανάλια, ας έχει και 10 συνδρομητές. Σημασία έχει να παράγουμε content το οποίο να προστατεύει τον κόσμο από το να κάνει λάθη σε εισαγωγικά σχέση με τη μαλλιά του, και από την άλλη διδακτικά να μπορούμε να ενισχύουμε τη γνώση η οποία σας παρέχεται απλόχερα στο διαδίκτυο. Λοιπόν, κάντε subscribe στο κανάλι μου, οικονομάκης, πατήστε το καμπανάκι για να συμμετέχετε σε όλα τα live όπου απαντάω ζωντανά στις ερωτήσεις σας 2 ή 3 φορές την εβδομάδα, βράδια συνήθως, okay. Και κάντε subscribe στο κανάλι της Φωτεινής και επίσης τα φιλιά μου και την αγάπη μου, και θα τα πούμε σε ένα επόμενο reaction video. Να είστε καλά, φιλιά!